Καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Παπαϊάννου και σας καλωσορίζω στο Greece from Home. Βρισκόμαστε εδώ, στο σπίτι μου, στο χώρο που περνάω πάρα πολλές ώρες δημιουργίας. Αυτές τις ιδιαίτερες μέρες προσπαθώ να εφαρμόσω κάποιες καινούργιες, καινοτόμες και μοντέρνες τεχνικές, όπου με την ομάδα μου πρόκειται να δουλέψω. Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια είναι να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τη γεύση, να είσαι σε επαφή με την οσμή και πάντοτε τη δημιουργία σου να έχουν την απόλυτη ταύτιση. Σίγουρα δεν θα μπορούσα χωρίς να σχεδιάζω και να αποτυπώνω σε ένα κομμάτι χαρτί οτιδήποτε θέλω να μοιραστώ και να ερευνήσω. Άλλωστε, η οσμή ως οσφυρτική έννοια και η γεύση ως γευστική έννοια ανήκουν στην κατηγορία των χημικών αισθήσεων. Η γεύση του φαγητού αντιμετωπίζεται ουσιαστικά αποκλειστικά από την όσφρηση, ενώ το 80% ουσιαστικά είναι η όσφρηση. Η γεύση απλά χαρτογραφεί. Μελετώντας όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα κάμπους και με τις ερευνές μου, προσπαθώ ουσιαστικά όταν θέλω να σχεδιάσω ένα μενού, καθώς επίσης να προσαρμόσω μια διαφορετική γεύση σε ένα υγρό στοιχείο ή να προσπαθήσω να κάνω κάποια, να μετατρέψω τα υγρά στοιχεία σε στερεά και το αντίστροφο. Πάντοτε κοιτάζω 4-5 βασικούς παράγοντες, όπου είναι οι βασικές γεύσεις. Το γλυκό, το οποίο ουσιαστικά ανιχνεύεται από μια δομή υδρογόνων ανθράκων σε σάκχαρα. Το ξινό, που αποκλειστικά έχει να κάνει με τη μία της οξυδίτας. Στη συνέχεια έχουμε το αλμυρό, το οποίο έχει να κάνει με διαλυμένα θετικά ιόντα, όπως π.χ. νάτριο και κάλιο. Στη συνέχεια έχουμε το πικρό, το οποίο ανιχνεύεται ως μια υψηλή ευαισθησία, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται πάντα λιπτό. Και το ουμάμι, όπου έχει να κάνει με κάποιες χημικές ενώσεις στο κρέας. Πάντοτε προσπαθώ οι γεύσεις μου να είναι γλυκές, γλυκόξινες, να έχουν έντονη διάσταση και ο προορισμός μου πάντοτε ήταν, είναι και θα είναι μεσόγειος. Λατρεύω τα ελληνικά προϊόντα και όλες αυτές τις ημέρες η συντροφιά μου κρατάει μαστίχα, ένα από τα πιο απίστευτα ελληνικά αποστάγματα. Θεωρώ ότι η μοναδικότητά του την κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερη, τόσο ατόφια. Ουσιαστικά θα χρειαστεί να ρίξω σε ένα ποτήρι λίγο πάγο, λίγες ελάχιστες σταγόνες από λεμόνι, ίσα-ίσα έτσι να μου θυμίσει κάποια έντονα αρώματα λεμονανθών, ένα φύλλο βασιλικού ή οτιδήποτε άλλα μυρωδικά μπορώ να έχω και στη συνέχεια θα απογεννήσω το ποτήρι μου με μαστίχα. Προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου αποστάγματα, ένα αποστάγμα το οποίο μου χάρισε το πρώτο μου παγκόσμιο από πολύ πολύ πιο παλιά και όλα αυτά τα χρόνια με συντροβεύει σε κάθε μου γεύση και δημιουργία. Εύχομαι να μείνετε σπίτι, να μείνουμε ασφαλείς, από όλη την ιστορία εύχομαι να βγούμε πολύ πολύ πιο δυνατοί. Είστε επανειδήμοι.